Τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό στο ΟΗΚΑ Ηρακλείου και στο τμήμα απονομής συντάξεων, όπου μόλις 5 υπάλληλοι καλούνται να διεκπαιρεώσουν 11.000 φακέλους για συνταξιοδότηση, περιπτώσεις μάλιστα που εκκρεμούν από το 2013. Έχουμε και περιπτώσεις με 5 και με 6 χρόνια διαδοχή σύνταξης. Είμαστε άξιοι της τύχης μας. Αυτό. Γιατί μεγάλη αναμονή μέχρι και 5 χρόνια. Ούτε πρόκειται. Όπως τρώνουμε, κοιμόμαστε μάλλον. Όχι, φταίνε άλλοι και τα πληρώνουμε εμείς, να λέτε. Αυτό είναι το σωστό και το δίκαιο. Άλλοι τα φάγανε και άλλοι πληρώνουν. Κατάντια. Τι να σου πω. Κατάντια απλώς. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει τα πάντα, δουλεύει, έχει παιδιά, εγγόνια, οτιδήποτε, μαζί με φόρους, μαζί με οτιδήποτε, να περιμένει να πάρει τη σύνταξη. Για ποιο λόγο. Εμένα έκανε 3 χρόνια να πάρω τη σύνταξη και ερχόμουν εδώ πέρα με καυγάδες. Τίποτα, είναι έσχος. Συνταξιούχος είμαι, καρκινοπαθής. Έχω από το Σεπτέμβριο να πάρω σύνταξη. 9 μήνες, 230 ευρώ. Τίποτα άλλο δεν σας λέω. Με 2 παιδιά με αναγκάζει να βγω να ψάξω δουλειά. Τη στιγμή που δεν έχω τελειώσει τις θεραπείες μου. Όσο και τον μέσο χρόνο καθυστέρησης στην απονομή συντάξεων, 2 χρόνια είναι και τη σύνταξη γύρατος και εφόσον έχουν καταμετρηθεί τα ένσημα. 5 χρόνια για όσους έχουν διαδοχική ασφάλιση, ενώ από 3 μήνες ως ένα χρόνο για την προσωρινή σύνταξη. Έχουμε αυτή τη στιγμή υπαλλήλους που φεύγουν με μετάθεση σε άλλες υπηρεσίες. Υποστελέχωση λοιπόν του τμήματος από έμπειρους υπαλλήλους. Εμείς κινδυνεύουμε πολλές φορές από τον κόσμο ο οποίος δικαίως έρχεται και είναι αγανακτισμένος, από την έλλειψη προσωπικού. Από το φόρτο εργασίας, σας λέω, υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι δουλεύουν και μετά το ωράριό τους, παίρνουν δουλειά στο σπίτι. Που δεν μπορούμε να την συντηρούμε τη μητέρα μας, γιατί και εμείς έχουμε δυσκολίες και δεν μπορούμε. Δεν κάνεις ρησέτη, ξαναγυρνάς. Με τον τέταρτο λοιπόν του 16 θα κάνετε υπομονή, γιατί είσαστε σε καθεστώς ελέγχου. Για να σας λέω εγώ ότι ελέγχεστε σημαίνει ότι θα ελεγχτείτε. Μα δεν διαφωνώ σε αυτό. Έτσι. Το θέμα είναι να μην έχει πεθάνει μέχρι να πάρει τη σύνταξη. Δεν ξέρουμε ποιος θα πεθάνει πρώτος, κύριε. Μπορεί και εγώ αύριο. Τον έφυγα του ζητάω να τον πληρώσει. Τους λογαριασμούς του, τα πάντα όλα πρέπει να τα πληρώσει. Πώς κάνει να δίνεις κάπου από όπου δεν παίρνεις κάτι. Τόσος κόσμος είναι εξυπηρετή και οι παλιοί έχουν το δίκιο τους. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Διότι από την πρώτη Τετάρτη που το έχουμε στείλει, έχω τηλεφωνήσει 2 φορές στη Γερμανία και μου λένε δεν μας έχει ειδοποιήσει το ΙΚΑ. Εγώ ήμουν 33 χρόνια στη Γερμανία, τέτοια πράγματα δεν έχω ζήσει, αλλά είμαστε φερτός. Σε 3 μήνες την πήρα τη σύνταξη. Ενώ σπαζοκεφαλιά αποτελεί το επόμενο quiz. Άραγε, πόσο χρονικό διάστημα απαιτείται για μια απάντηση ταμείου σε έγγραφο που έχει σταλεί από το ΙΚΑ για τις ανάγκες συνταξιοδότησης πολιτών? 4 με 5 χρόνια είναι η απάντηση. Καλά ακούσατε. Έχουμε απαντήσεις και μετά από 5 χρόνια στο Ταμείο Μετάλλων και στο Ταμείο Εμποροϋπαλλήλων. Έχουμε περιπτώσεις ανοιχτές από το 2011. Με πολύ λίγους υπαλλήλους. Ξέρω ότι στο Ταμείο Επικουρικών που είναι το ΤΕΑΙΕ έχει 4 με 5 υπαλλήλους για την Ελλάδα. Δεν το περιμένω. Οπότε εντάξει. Δεν περιμένει λοιπόν να πάνε στην όχι, όχι. Καλά να είμαι τώρα και το μέλλον είναι αβέβαιο. Προκειμένου να τρέξουν οι εκκρεμείς υποθέσεις συντάξεων στο ΙΚΑ, υπήρξε απόφαση από τη διοίκηση να είναι κλειστό το αρμόδιο τμήμα για κάθε συναλλαγή με το κοινό. Εμείς, σαν γραμματέα, είμαστε από τις 8 μέχρι τις 2. Αλλά θα είμαστε κλειστά από τη συναλλαγή με το κοινό, δηλαδή τους εισηγητές και τους ελέγχους. Καθημερινά τώρα πλέον. Για πόσο χρονικό διάστημα? Τουλάχιστον μέχρι να βγουν οι εκκρεμότητες.